Η πολιτική ιστορία της νεότερης Ελλάδας άλλαξε όταν δολοφονήθηκε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, καταγγέλει στην εκπομπή Black Monday της τηλεόρασης του Προνιούζο πρώην εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση Σωτήρης Τζούμας. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Τζούμας, ο καρκίνος του φυτεύτηκε. Το Χριστόδουλο τον νίκησε μόνο ο θάνατος με τους φυτευτούς καρκίνους που του είχαν βάλει τότε. Το φυτευτός καρκίνος είναι κάτι το οποίο... Το λέγω, ο μόνος που το λέγω από τότε, το έχω πει επανειλημμένος, ο Χριστόδουλος είχε δύο πρωτογενείς καρκίνους, ένα στο Έντερο και ένα στο Μεγάλο και ένα στο Ήπαρ, ήταν πρωτογενείς των αυτών διαστάσεων, 0,4 cm, δεν ήταν μεταστατική, είναι καρκίνοι που όπως μας είπε ένας υπατολόγος από την Ιαπωνία που ήταν μαζί μας στο Μαϊάμι, τότε όταν πήγαμε να κάνουμε τη μεταμόσχευση, είναι καρκίνοι που συναντώνται σε θύματα μυστικών υπηρεσιών. Εγώ το λέγω, το επαναλαμβάνω και δεν θα με σταματήσει κανείς να το λέω. Ναι, είναι πραγματικά δραματικό αυτό που λέτε, γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούγεται από έναν άνθρωπο που ήταν πολύ κοντά στο Χριστόδουλο. Το Χριστόδουλο τον φύγανε, αγαπητέ μου. Και παρακολούθησε όλη του την περιπέτεια. Από την αρχή ως το τέλος. Στο Μαϊάμι, από την πρώτη στιγμή ως το τέλος 26 Οκτωβρίου. Που επιστρέψαμε στην Ελλάδα και έζησα το δραματικό του τέλος. Με έναν Χριστόδουλο να ξέρει ότι φεύγει, αλλά να είναι δοξαστικός προς τον Θεό και με πηγαίο χιούμορ που ο ίδιος αυτοσαρκαζότανε, για να μην λυπόμαστε εμείς υπερλυπόμενοι που ήμασταν δίπλα του. Το κρατάμε αυτό και θα επανέλθουμε και μετά τις εκλογές. Να κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή. Ναι, γιατί θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή γι' αυτό.